Θωμάς, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Άλλη μια φορά είμαστε μάρτυρες της μη τήρησης του κανονισμού της Βουλής. Και έχω την τιμή να το λέω αυτά και στο επί πολλά χρόνια πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κεκλαμάνη, όπου πραγματικά έκανε μεγάλη προσπάθεια για να τηρούμε τον κανονισμό. Όχι μόνο δεν τηρείται ο κανονισμός που άλλαξε με τους καινούριους κανόνες, που σημαίνει να διαβουλεύονται τα νομοσχέδια, αλλά δεν έχουμε το εξής φαινόμενο, ειδικά με τη σημερινή τροπολογία. Χωρίς να είναι επίγονο χαρακτήρας. Ήταν εκλογές δρομολογημένες ενός μιας ενώσεως νοσηλευτών Ελλάδος, που ήταν γνωστό και πότε θα γίνουν. Βέβαια, κανένα νομοσχέδιο δεν έφερε μέχρι σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Έχει αυτό το πλεονέκτημα αυτό το Υπουργείο. Έφερε αποσπασματικές τροπολογίες σε διάφορα νομοσχέδια. Αλλά σήμερα ξεπεράσαμε τα εσκαμμένα, κύριε Πρόεδρε. Έρχεται τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, άσχετο που δεν το υπογράφει αυτό το νομοσχέδιο η Υπουργός Υγείας, που δεν το συνυπογράφει. Και έρχεται η τροπολογία που δεν ήρθε ούτε καν στην Επιτροπή. Όχι μόνο δεν τη διαβουλεύτηκε ως όφιλε και όπως ο Πρωθυπουργός της χώρας επανειλημμένος έχει διακηρύξει, αλλά δεν την έφερε ούτε καν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ώστε οι βουλευτές που συμμετέχουμε σε αυτή τουλάχιστον να εκφράσουμε την άποψή μας και πάνω απ' όλα να της δοθεί ευκαιρία στην Υπουργό να την πάρει πίσω και να προστατεύσει τον ίδιο της τον εαυτό. Αλλά το έφερε στην ολομέλεια σήμερα, στο άσχετο νομοσχέδιο που πραγματικά είναι πρωτοφανές, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι αυτή την τροπολογία, τη ρύθμιση, την φέρνετε επειδή ψηφίστηκε ο Καλλικράτης, η αλλαγή της διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας. Εγώ δεν το πιστεύω. Και δεν το πιστεύω για τον απλούστατο λόγο. Ότι έπρεπε να γίνουν οι αρχαιρεσίες και όταν με το καλό εσείς δρομολογήσετε τα υπόλοιπα θέματα του Υπουργείου σας σε σχέση με τη διοικητική αλλαγή της χώρας, τότε μπορούσατε να ρυθμίσετε να ξαναγίνουν εκλογές. Αλλά η παρέμβαση αυτή του Υπουργείου σε μια ένωση νοσηλευτών Ελλάδος που πραγματικά έχει τη μέγιστη αναγνώριση από όλο το νοσηλευτικό κλάδο. Η παρέμβασή σας αυτή που βρίσκει και τους ίδιους αντίθετους και που δεν έχει κανέναν ουσιαστικό λόγο, νομίζω ότι πρέπει να σας προβληματίσει για να την πάρετε πίσω. Εμείς 8 μήνες, κυρία Υπουργέ, είμαστε εδώ με συνένεση και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Αυτή τη φορά όμως σας λέω ότι αυτή η τροπολογία είναι αιτία πολέμου. Διότι κρύβονται άλλα πίσω από αυτά. Δεν μπορεί μια υπουργός να μπλέκει πίσω από τα συνδικαλιστικά και επιμελητηριακά και από τις κομματικές παρατάξεις. Πρέπει να μείνετε μακριά και να αφήσετε να κάνουν μόνοι τους τις εκλογές. Και σας καλώ πραγματικά να την πάρετε πίσω, δείχνοντας ότι ακούτε σύσσωμη την αντιπολίτευση, διότι πρέπει να ακούτε και τι σας λένε σήμερα τα άλλα τα κόμματα. Γιατί δεν είναι τόσο μείζονος σημασίας αυτή η ρύθμιση, αυτή η διάταξη για να επιμείνετε να συγκρουστείτε με όλη την αντιπολίτευση. Πραγματικά, επειδή ξέρω το χαρακτήρα σας, ξέρω ότι στις κρίσιμες στιγμές πρέπει να βάλετε πάνω το συμφέρον του τόπου και όχι τις μικροκομματικές εξυπηρετήσεις, σας καλώ να την πάρετε πίσω. Ας υποθέσουμε ότι το πιστεύετε αυτό που λέτε για τον Καλλικράτη. Δηλαδή, τι λέτε? Ότι επειδή δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη το τοπίο της διοικητικής μεταρρύθμισης στη χώρα, εσείς νοσηλευτές μην κάνετε τις εκλογές. Καλά, και εσείς γιατί τοποθετήσατε διοικητές των υγειονομικών περιφερειών τότε? Γιατί τοποθετήσατε υπεάρχες? Έπρεπε να πείτε και στους υπεάρχες, πρώτη διοικητική αρχή του Υπουργείου Επέκταση δική σας, ότι κοιτάξτε να δείτε, επειδή εμείς έχουμε πει τον Καλλικράτη, δεν θα σας διορίσω, δεν θα βάλω υπεάρχες, και όταν με το καλό έρθουν οι περιφέρειες υγειονομικές στις περιφέρειες τις διοικητικές, τότε θα ορίσουμε και υπεάρχες. Εσείς όμως βάλατε υπεάρχες, διοικητές των υγειονομικών περιφερειών, η ΕΝΕ να μην κάνει εκλογές. Δηλαδή είναι πιο σπουδαίο πράγμα η ΕΝΕ που επηρεάζεται από τον Καλλικράτη και όχι οι διοικητές των υγειονομικών περιφερειών που βάλατε εσείς. Και σας το λέω επειδή ούτε στο προεκλογικό σας πρόγραμμα το περιγράφετε σαφώς, που είχατε την ευθύνη να το συντάξετε. Αυτό που λέτε ότι θα καταργήσετε τις υγειονομικές περιφέρειες και θα τις εντάξετε
στις διοικητικές περιφέρειες πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Στην αρχή νομίζαμε ότι το λέτε για αστείο. Εμείς δεν το ψηφίσαμε. Εσείς μπορεί να το ψηφίσατε. Ο Καλλικράτης όμως δεν έλεγε ακριβώς, δεν περιέγραφε το τι θα συμβεί ακριβώς. Ήταν αόριστο, μιλούσε για κάποιες αρμοδιότητες πρόληψης. Αυτό που έχει όμως σημασία να σας πω είναι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι υγειονομικές περιφέρειες να φύγουν από το Υπουργείο Υγείας, αν εννοείται αυτό, και να πάνε στις περιφέρειες. Ας το πω εγώ. Εσείς μπορεί να το ψηφίσετε, αλλά σας το πω. Θα είναι από τα πρώτα που θα αλλάξουμε όταν θα γίνουμε κυβέρνηση. Να το ξέρετε. Για τον απλούστατο λόγο ότι εσείς πριν από λίγο καιρό νομοθετήσατε, εσείς φέρατε νόμο. Εσείς. Ότι, κύριε συνάδελφε, επειδή δεν είστε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, πριν από λίγο καιρό η Υπουργός έφερε νόμο για το πώς θα γίνονται οι προμήθειες στο Υπουργείο Υγείας. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή η διάταξη για το πώς θα γίνονται οι προμήθειες έλεγε. Μερικές προμήθειες θα τις κάνει η Επιτροπή Προμηθειών, μερικές οι υγειονομικές περιφέρειες και μερικές τα νοσοκομεία. Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα, οι περιφερειάρχες θα κάνουν και προμήθειες των νοσοκομείων? Αυτό εννοείται. Δηλαδή, δεν μπορείτε να το ελέγξετε το Υπουργείο, είναι που είναι πολύ διασπασμένο. Λέτε ότι θα το συγχωνεύσετε με τις υπηρεσίες του κλάδου περίθαλψης των ασφαλιστικών ταμείων. Και την ώρα που εσείς λέτε ότι θα το κάνετε, ο κύριος Λοβέρδος φέρνει για διαβούλευση διάταξη νόμου που λέει ότι σε 2 χρόνια θα τελειώσει αυτό. Τα μισά υπουργεία παράγουν υπηρεσίες υγείας. Δεν μπορείτε να μαζέψετε τα χρέη των νοσοκομείων. Δεν μπορείτε να νοικοκυρέψετε τα πάνες. Θα στείλετε και τις υγειονομικές περιφέρειες στους περιφερειάρχες. Άρα δεν τις στέλνετε τις υγειονομικές περιφέρειες. Τότε γιατί τις βάλατε να κάνουν διαγωνισμούς για τα νοσοκομεία? Λοιπόν, κυρία Υπουργέ, νομίζω για να επανέλθουμε στο σημαντικό θέμα που είναι σήμερα η τροπολογία της ΕΝΕ. Πρώτον, γιατί δεν κρατήσατε τη διαδικασία και δεν το φέρατε σε νομοσχέδιο σχετικό του Υπουργείου σας. Δεύτερον, γιατί είναι αντιφατικό να διορίζετε οι διοικητές υγειονομικών περιφερειών αναγνωρίζοντας τη διοικητική επέκταση του Υπουργείου, αλλά την ίδια ώρα να μην αφήνετε την ΕΝΕ να κάνει εκλογές με αυτό το πρόσχημα. Και τρίτον, επειδή σας το ζητούμε για πρώτη φορά, έχουμε συζητήσει τόσα νομοσχέδια, αλλά αυτό πραγματικά σας το ζητούμε να το πάρετε πίσω. Για αυτούς τους τρεις λόγους, ο τρίτος είναι να ακούσετε την αντιπολίτευση που σύσσωμη σας το ζητά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρετε πίσω τη ρύθμιση αυτή, αφήστε να γίνουν οι εκλογές και αν θέλετε σε 8 μήνες όταν τελειώσετε με τον Καλλικράτη, αφήστε να ξανακάνουν τις εκλογές. Σας ευχαριστώ.